Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Ακούτε Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 για τις επόμενες 2 ώρες περίπου με όλη την ειδησιογραφία γύρω από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα μαζί σας, παρέα μέχρι και τις 7 με τον Γιάννη Ζάτση να μας κάνει συντροφιά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στην ρύθμιση του ήχου, ο καλός φίλος και συνάδελφος, πριν από ένα άδειο Σαββατοκύριακο αγωνιστικά, αλλά λίγα 24 ώρα πριν μια σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη την ερχόμενη Δευτέρα στην Τρίπολη. Τι είναι αυτό? Κάποιος ήπια από αυτό το καφέ. Μια κρίση λοιπόν αναμέτρηση για τον Άρη την ερχόμενη Δευτέρα, απογευματάκι προς βράδυ, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου θα βρεθεί ο Χρήστος Τσαλτίδης για να μας ενημερώσει ζωντανά σε εκείνο το παιχνίδι, αφού πρώτα δοκιμάσει τις τοπικές λιχουδιές της Τρίπολης. Γιατί? Λοιπόν, εσύ δεν μου είχες πει για μια ταβέρνα φημισμένη που έχει εκεί πέρα? Δεν είναι εκεί τέτοια. Πού είναι? Δεν είναι εκεί το... Εσύ δεν μου λέγες πάνω, όχι πάνω από το ξενοδοχείο που ήσασταν μια φορά. Δεν θα μείνουμε εκεί. Α, ναι, όχι, δεν είναι αυτό το ποντίκι, αυτό είναι το ποντίκι. Α, δεν θα μείνετε εκεί, δεν είναι πολύ μακριά όμως. Εντάξει, έχουμε πάει. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θα πούμε όλα τα τελευταία νέα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τις σκέψεις του Παντελίδη για την εντεκάδα που θα χρησιμοποιήσει την ερχόμενη Δευτέρα, τι ισχύει με το Φετφατζίδη, ο γρίφος που υπάρχει μεσοπιθετικά αυτή τη στιγμή και βάσει και με τις σημερινές δοκιμές του τεχνικού του Άρη, δεν άνοιξε τα χαρτιά του μεσοπιθετικά, περισσότερο νομίζω το έκανε στο μεσοαμυντικό κομμάτι, όπου έχουμε πάνω κάτω μια ξεκάθαρη εικόνα για τους παίχτες που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει και θα έχουμε και αλλαγές από ό,τι φαίνεται στην άμυνα, παραπάνω από μία ενδεχομένως. Θα τα αναφέρουμε όλα αυτά μέχρι και τις 7. Για τον μπάσκετ πολλά είναι η αλήθεια ότι δεν έχει, δεν υπάρχει και δράση άλλωστε το Σαββατοκύριακο, η ομάδα βρίσκεται σε ρεπό. Το ερχόμενο διήμερο η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο προσκήνιο λόγω του All Star Game, το οποίο δεξάγεται στην πόλη μας και στο πιο μπασκετικό γήπεδο της Ελλάδας φυσικά, το Nick Gallis Hall. Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και θα πάμε όλοι στο Nick Gallis Hall να δούμε All Star Game. Βεβαίως. Πολύ καλή επιλογή. Μπράβο στο Βαγγέλη Γαλατσόπουλο για την επιλογή της ημέρας. Πολύ εμπορικό. Ούτε αυτός δεν θα πάει. Πολύ... Και αυτός το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα πάει. Ή θα πάει και θα φύγει στο ημίχρονο. Μπορεί να το έχεις ακουστικά. Ούτε αυτό δηλαδή. Πραγματικά εκπληκτική ημέρα επιλογή. Μπορεί να ακούει Λίμπερο, Σταύρο Κόλκα. Και τα λέμε εμεί, είμαστε Άρης, σκέψου τώρα. Δηλαδή εντάξει, και ο Αριάνο θα κάτσει να δει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, ρε φίλε. Και πα και βάζει το All Star Game εκείνη τη μέρα και το έχει στο ένα χιλιόμετρο το γήπεδο που θα γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Δηλαδή πραγματικά εκπληκτικό σχεδιασμό. Τέλο πάντων. Δεν λε πάλι καλά που δεν γίνει το συλλαλητήριο. Ποιο? Δεν θα γίνει το συλλαλητήριο. Καλά, το συλλαλητήριο ήταν δεδομένο δεν θα γίνει, ρε φίλε. Κανονικά το παιχνίδι δεν έπρεπε να γίνει βέβαια. Αλλά... Έπρεπε να αναβληθεί το μάτς. Ναι, έπρεπε να αναβληθεί το μάτς. Οι κανονικές προϋποθέσεις. Ναι. Και αναβλήθηκε το συλλαλητήριο δηλαδή. Σωστό. Για τη Μακεδονία, έτσι. Επίσης σκάνδαλο που μας στέλνουν Δευτέρα στην Τρίπολη. Γιατί? Γιατί χάθηκε η μέρα, πάμε Κυριακή. Πάμε το Σάββατο. Γιατί δεν πας Δευτέρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα πάω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι πρέπει να πετάξω Δευτέρα πρωί. Είναι κακό αυτό πάλι. Σαββατοκύριακο οικογενειακά, ωραία. Τι λες, ρε. Εντάξει, Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί θα πάω να μπλέξω μέσα στην Αθήνα εκεί στα ξενοδοχεία αυτά, στην κίνηση. Ενώ Κυριακή θα ήμουν να. Υπάρχει μετρό στην Αθήνα, Χρήστα. Δεν είναι Θεσσαλονίκη. Το γνωρίζω. Εντάξει, το γνωρίζει κιόλα, γι' αυτό το θυμίζω. Πληρώνω και μισό γιατί είμαι πολύ τέκνο. Δεν είναι. Μήδε τα προτερήματα τώρα έχει 4 παιδιά. Πέρα από πολλά άλλα. Τα προτερήματα. Γλιτώνουμε 5 ευρώ από το μετρό και πληρώνουμε 555 ευρώ σε διαφορετικέ περιπτώσει. Επίδομα πολυτέκνου δεν υπάρχει. Το κόψαν και αυτό. Επίδομα πολυτέκνου. Το πετσακόψανε. Α, το πετσακόψανε. Υπάρχει το μισό από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Μετά από την πρώτη κατοικία που δεν θα έβγαινε σε πληστηριασμό κτλ. Πετσακόφι. Εδώ δεν είμαστε, ρε φίλε, με πολύτεκνη στο τέτοιο. Και δεν είμαστε στο κοινωνικό τιμολόγιο. Εντάξει, αφού δίνει κοινωνικό τιμολόγιο. Γιατί έχουμε σπίτι στο όνομά μας. Έγκλημα. Κοινωνική ντροπή είναι πραγματικά. Για στο σπίτι να το δίνει στον μπαμπά μου και μετά ο μπαμπάς μου σε μένα. Αυτά τα εγκλήματα πρέπει να σταματήσουν στην Ελλάδα. Άκου εκεί σπίτι στη Χαριλάου, κληρονομιά. Να μην φεύγουν οι άνθρωποι, να μην τα παίρνουν πάνω. Το 1963 πήγε η γιαγιά, το πήρε το 1963. Ούτε και από το 63 το έχουμε τώρα εμείς. Προχούντας κιόλας, φαντάσου. Μάλιστα. Και τέτοια. Περιουσία σου λέει έχεις. Ορίστε, έχεις σπίτι. Ο άλλος δεν έχει. Εμφυά.
Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Τον έρθει να τον πληρώνει. Οκ. Okay. Δεν μπαίνει γιατί... στο κοινωνικό τιμολόγιο γιατί θεωρείται ότι υπερβαίνει το όριο και τέτοια. Ναι. Οι φίλοι του Άρη που θα κατέβουν στην Τρίπολη, ας πούμε, θα πληρώσουν διόδια ενώ κάποιοι θα τα καταργούσαν. Θα τα καταργούσαν τα διόδια, ας πούμε, ενώ αυξήθηκαν τα διόδια. Θα είναι πιο λίγοι οι φίλοι του Άρη Δευτέρα βράδυ. Σε σχέση με το τι θα ήταν η Κυριακή. Σίγουρα. Παίζει και αυτό. Κυριακή θα κατέβαινε πολύ ζαό. Υπάρχουν τα κομμάντα τα σταθερά. Υπάρχουν και από Πάτρα. Και από Πάτρα κιόλα γιατί εκεί πέρα η Πελοπόννησο είναι κεντρικό έτσι κι αλλιώ. Πάτρα, Αθήνα κτλ. Θα έχει κόσμο. Αλλά... δύσκολο ταξίδι βέβαια ο δικό, αλλά θα πάει κόσμο και από εδώ. Είναι πώ κάνω. Φτά. Από εδώ ή δεν πρέπει να δουλεύει ή να πάρει άδεια ή να έχει ρεπό, ρε φίλε. Ή να φύγει. Ή να μην πας ναι, στη δουλειά την Δευτέρα και να πας στην Τρίτη καπάντια με τη μία μετά. Για να φύγεις κατευθείαν. Δύσκολο, εντάξει. Α, το λέει και νηστάς. Νηστάξα όλους. Ευτυχώς θα διγάει ένας φίλος μου. Αλήθεια. Από την Αθήνα στην Πάτρα. Αλήθεια αυτό. Είναι σκυλί αυτός, δεν καταλαβαίνει, από οδήγηση, είναι ασταμάτητος. Δεν νομίζω να καπνίζει. Καπνίζει. Μέσα στα μάξι. Ναι. Καλά, θα βάλω τον άλλον, τον τρίτο φίλο. Όχι, και με αυτόν όταν είναι καπνίζουμε κανονικά. Και εγώ και ο φίλος. Είμαστε δύο μη καπνιστές. Όχι, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Θα του πάρω τον καπνό. Θα καπνίζει κανονικά. Θα του πάρω τον καπνό. Τον άνθρωπο έρχεσαι. Δύο ώρες δρόμος είναι. Ας μην καπνίσει δύο ώρες. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Αυτός δηλαδή δεν μπορεί να μην καπνίσει δύο ώρες, ενώ εμείς πρέπει να το υποστούμε να καπνίζει δύο ώρες. Καλά, δεν καπνίζει και με στα μούτρα σου. Πού καπνίζει. Στο παράθυρο φεύγει ο καπνός. Κρύο έχει, ρε φίλε. Δεν έχει κρύο, ρε φίλε. Φτιάχνει ο καιρός. 10 ώρα το βράδυ δεν θα έχει κρύο. Καρναβάλια έρχονται. Καρναβάλια και φαίνεσαι. Εντάξει, βέβαια. Η άνοιξη πλησιάζει. Αυτή ποια είναι εδώ. Ανθίζουν τα λουλούδια. Ποιες είναι αυτές. Καλό μαλλί. Ωραίο είναι. Στο δεξί δεν μ' αρέσει. Στο αριστερό είναι καλό. Ναι. Ναι. Μαυρομάλα. Καλή. Ποιοτική. Energy. Energy. Το energy δηλαδή. Από πού βγαίνει το energy. Από πού βγαίνει το energy. Άραγε. Άραγε. Λοιπόν. Από τον Εραντζούλα. Για να δούμε το πρόγραμμα του Super League μετά τις 5.30. Θα πάμε πιο αναλυτικά στα του Άρη. Και να κάνει και ο Χρήστος τις καθιερωμένες προβλέψεις του. Για τα παιχνίδια του, ναι, θα κάνω. Του τριημέρου. Θα λοιπόν, ξεκινώντας από αύριο στις 5 και 4, Πανιώνιος Απόλλωνος Σμύρνης. Καλά, εντάξει. Πανιώνιος Απόλλωνος Σμύρνης. Διπλό με Θωμά Ανασβίδη. Καλά, περίμενε. Χαλάρωση. Δεν ξέρω. Μερικά παιχνίδια υπάρχει λογική και υπάρχουν και τα παιχνίδια που παίζονται. Απόλλωνος Σμύρνης. Πεσμένος. Άσος λοιπόν. Άσος λοιπόν, Nova Sports 1 αύριο στις 5 και 4 στις 7. Παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Άρη, Ξάνθη Λαμία στην Ξάνθη Αρίνα. Μετάδοση από την ΕΡΤ και εγώ το πιστεύω πολύ χ, αυτό είναι η αλήθεια. Μέχρι στιγμής είμαστε μαζί. Και σε 7.30, μισή ώρα αργότερα, κι άλλο ένα παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει αύριο. Πας Γιάννα Παναθηναϊκός με τον Πας Γιάννα να καίγεται για βαθμούς. Χ. Πιθανό και εδώ είναι η αλήθεια. Ναι. Nova Sports 2 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής είμαστε μαζί. Χ, μπορεί να πάω και στον Άσο, σε αυτό να ξέρεις. Την κυρία. Λε. Είναι στον μπλοκ των ομάδων εκεί που συμπαθιούνται. Μάλιστα. Την Κυριακή στις 3 σε ένα παιχνίδι που δεν ενδιαφέρει τόσο τον Άρη, ΑΕΚ Όφη. Nova Sports 1. Πώς δεν ενδιαφέρει, διπλό. Θα πιάσουμε και την ΑΕΚ. Γιατί να μην την πιάσεις. Άσος λοιπόν, άνετα. Θα πούμε δεύτερη. Στις 7, πολύ μεγάλη απόσταση. 3-1, 7 για το άλλο. Ατρόμητος Λεβαδιακός, που επίσης ενδιαφέρει τον Άρη. Περίεργο παιχνίδι. Με τον Ατρόμητο να έχει παίξει και χθες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα ο Λεβαδιακός, ο ιστορικός, να πάρει το Χ. Πάντως, επί Καραγεωργίου τα πήγαινε αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Μπορεί να έχασε την ΑΕΚ, αλλά τη δυσκόλεψε και έρδισε σένα. Ναι. Ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Χ. Να το. Γιατί όχι. Εντάξει, αφού μας κέρασες. Αφού ο Άρης σώθηκε, όπως λέγαν κάποιοι. Ναι. Δεν σωθεί και να κοιτάει προς τα κάτω. Τώρα που σώθηκε ο Άρης. Στο γήπεδο της Τούμπας στις 7.30, ζωντανά από το πρώτο κανάλι του Δημοτικού και από το Λίμπερο 107,4 φυσικά για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Λοιπόν... Γιατί οι φίλοι εμείς δεν θα το δούμε το μάτς, δεν θα το ακούσουμε. Εμένα μου αρέσει πάντα το τρίτο ημίχρονο. Ποιο τρίτο? Το τρίτο ημίχρονο. Το τρίτο ημίχρονο μας αρέσει, και Σταύρος, έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν και ο Σταύρος Κόλκας είναι απολαυστικός μεταδόσης του, είναι η αλήθεια. Ναι. Και μπορείς δηλαδή τον ακούσεις. Κοίταξε, αυτό το παιχνίδι, ναι. Δεν είμαστε εμείς εμπαθείς ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλουμε όμως ένα καλό με suspense πρωτάθλημα, πρέπει να χάσει ο ΠΑΟΚ. Όντως. Δεν το λέμε εμείς με κάποιο τέτοιο. Δηλαδή, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, σκέψου τι γίνεται. Είναι στους τρεις. Ανάλογα με το σκορ που θα χάσει, είναι και η ισοβαθμία. Γιατί αν χάσει 0-2, δεν έχει την ισοβαθμία. Και μετά στο ΠΑΟΚ Άρης. Και για 15 μέρες μετά φοβούνται ότι θα πας. Εγώ δεν λέω. Μπορεί να πάω να χάσω, ρε φίλε. Αλλά 15 μέρες θα σκέφτονται ότι πας να τους κόψεις το πρωτάθλημα. Έμα κι άμος. Έχει ένα σας πες, δεν έχει. Απλά να ξέρουν ότι συγκεκριμένα πλάνα αγωνιστικά πάντα. Επίσης, αν χάσει ο ΠΑΟΚ,
είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο μεταξύ του παιχνίδι. Ναι. Και αυτό είναι πιθανό. Τι αλληλουχία. Επίσης δεν θα είναι αδιάφορος με τον Ατρόμητο. Ναι. Κατάλαβες τι αλληλουχία θα έχει. Ναι. Απλά τρόπος δουλειάς του ΠΑΟΚ πριν από τέτοια παιχνίδια στις προπονήσεις. Έτσι μην πάει το μυαλό σε κακό. Με τον Άρη δεν έχει αποτέλεσμα, να ξέρετε γενικότερα. Τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Πανετολικός ΑΕΛ στις 11 του Φλεβάρι, μέρα Δευτέρα, 7 η ώρα από την ΕΡΤ. Χ. Χ. Άσος. Βολεύονται και οι δυο. Εδώ είμαι με τον Άσο. Με το Χ βολεύονται και οι δυο. Μετράει, δέλα είμαι. Και στις 7 και μισή ζωντανά. Πόσο λάθος χιλάρισα. Δίπλα είναι. Δεν είναι δίπλα, κοίτα στήρι. 20. Η Λάρισα έχει, Λάρισα έχει 20 βαθμούς, 12. Ο Πανετολικός είναι. Λάρισα, φίλε, θέλει χ ή διπλό. Γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολα. Πολύ με αυτά τα οποία θέλει ο Άρης. Όχι, όχι. Ποιος Άρης, φίλε. Δεν μας απασχολεί ο Πανετολικός, Νίκο. Χρυσάνθε, ναι, δεν σε απασχολεί, αλλά είναι 3 βαθμούς πίσω. Μία ομάδα. Η Ξάνθη. Όχι. Ο Ατρόμητος. Όχι. Ποιος. Παίζει στη Δευτέρα μαζί της. Αστέρας Τρίπολης. Αν ο Άρης δεν χάσει στην Τρίπολη, ναι, ναι, έχει εξασφαλίσει για μένα την έκτη θέση. Προς τι λέω. Την έκτη. Μετά θα είναι 5 βαθμοί διαφορά. Και πάλι. Αν ο Άρης δεν χάσει στην Τρίπολη, ξαναλέω, δεν χάσει. Έχει εξασφαλίσει την έκτη θέση. Ναι. Και από εκεί και έπειτα, οφείλει στις επόμενες 10 αγωνιστικές να πάει για την Πέμπτη αρχικά να την καπαρώσει και να διεκδικήσει την Τέταρτη. Ο Αστέρας Τρίπολης, Νίκο μου, σε αντίθεση με τον Άρη, τον Παναθηναϊκό, την Ξάνθη και τον Πανετολικό, mm-hmm, έχει παίξει με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Mm-hmm. Έχει παίξει. Έχει παίξει. 4 συνεχόμενες ήττες έχει. Αυτό σημαίνει ότι παιχνίδια στα οποία όλες οι ομάδες, λίγο ως πολύ, αυτές που προανέφερα θα πάρουν λίγους βαθμούς ή καθόλου βαθμούς, ο Άρης στον πρώτο γύρο πήρε 0. Την ίδια λοιπόν περίοδο, γιατί πρέπει να τα υπολογίζετε όλα, ο Αστέρας θα πάρει βαθμουλάκους. Δεν είπα τον Παναθηναϊκό στα μάτς που είπα πριν. Είπα Ολυμπιακό. Α, στην τριάδα λες τα σερί. Ωραία, ναι. Ο Αστέρας λοιπόν, άμα πάρει 6 βαθμούς φιλές εκείνα τα δύο μάτς, mm-hmm, μετά θα είσαι μάτς-μάτς. Παιχνίδι-παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το παιχνίδι της Δευτέρας είναι κρίσιμο. Ναι. Δεν πρέπει να χάσεις. Αν χάσεις, μέχρι τελευταία αγωνιστική θα παλεύεις να βγεις πέμπτο-έκτος. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, αν κάνει γκέλες ο Ατρόμητος να κυνηγήσει δεύτερη θέση. Αν κερδίσεις, έχεις τελειώσει με την έκτη θέση, θεωρώ. Είσαι φαβορή για την πέμπτη θέση. Ναι. Και κυνηγάς με πάρα πολλές αξιώσεις την τέταρτη θέση. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ένα μάτς πάρα αλήθεια, πολύ σημαντικό της Δευτέρας. Και συνυπολογίστε, ξαναλέω, μην τον βλέπετε 8 βαθμούς πίσω. Έχει περάσει τα 3 μάτς, τα οποία θα τα δώσεις. Και προφανώς δεν είναι φαβόρι ο Άρης για να κερδίσει την Τούμπα και στο Καραϊσκάκι, άντε από την ΑΕΚ και έτσι όπως είναι, στο Βικελίδης, να διεκδικήσω το αποτέλεσμα, που θα είναι και ψηλοαδιάφορο νομίζω. Δεν με ψήνει πάλι ο Αστέρας ότι μπορεί να κυνηγήσει την Ευρώπη. Να σου πω την αλήθεια. Καλά. Εμένα με ψήνει. Οξ, πολύ πιθανό. Από όλες αυτές τις ομάδες είναι η καλύτερη ο Αστέρας, από όλες αυτές που ανέφερες. Την Ξάνθη, τον Πανετολικό, ναι. Πολύ καλύτερος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το μάτς της ερχόμενης Δευτέρας. Είναι αυτό. Να μην βρούμε κάτι. Θα βρείτε κάτι, θα βρείτε κάτι. Λοιπόν, πάμε στο break. Να στείλουμε και στο Δημήτρη την τελευταία. Πάμε στο break, Γιάννη Ζάτζη, και επιστρέφουμε σε λίγο. Πριν αναχωρήσει για την μαγευτική Αρκαδία. Και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα με τον Γιάννη Ζάτζη στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Τι κόλμα κάνει ο υπερυπολογιστής. Αχα, κακό αυτό. Λοιπόν, μετά τις 6 ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε και λίγο έτσι πιο άμεσα. Μέχρι τις 6 στέλνετε τα μηνύματά σας.
Είπαμε, κάναμε ένα πρόλογο, αναφέραμε το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής, ένα τριήμερο που έχει μάτς τα οποία ενδιαφέρουν τον Άρη. Πρώτα βέβαια αυτό το οποίο πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι το δικό του παιχνίδι τη Δευτέρα. Αλλά αν του έρθει και ένα δώρο για παράδειγμα από τα Γιάννενα, όπου παίζει ο Παναθηναϊκός, ή από την Ξάνθη, η οποία αποδέχεται τη Λαμία, ή από τον Λεβαδιακό, που φιλοξενεί τον Ατρόμητο, δεν θα πει όχι ο Άρης, θα το εκμεταλλευτεί, εφόσον βέβαια πάρει και αυτός τη νίκη κόντρα στον Αστέρα την ερχόμενη Δευτέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σήμερα είχαμε προπόνηση στο Κλεάνθης Βικελίδης για την ομάδα. Περιμέναμε να δούμε τον Παντελίδη να ανοίγει τα χαρτιά του, γιατί τις προηγούμενες μέρες είναι αλήθεια ότι ο προπονητής του Άρη δεν είχε προχωρήσει κάποιες δοκιμές, δεν είχε φανερώσει κάποιες τις σκέψεις του για το σχήμα που θα χρησιμοποιήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Ήταν ανοιχτή κιόλας η προπόνηση σήμερα. Από τη στιγμή που υπάρχει και το καφέ κιόλας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πήγε ο κόσμος και την είδε κτλ. Για πρώτη φορά σημερινή προπόνηση Παντελίδης έδειξε κάποιες από τις σκέψεις του όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα ξεκινήσει κόντρα στην Τρίπολη. Η αυριανή προπόνηση νομίζω ότι θα μας δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σύμφωνα πάντως με τα όσα είδαμε σήμερα, σύμφωνα με τα όσα δοκίμασε ο Παντελίδης σήμερα, είναι πιθανό να πάμε μέχρι και σε τρεις αλλαγές στην αμυντική γραμμή. Δηλαδή, για να ξεκινήσουμε από τα μετόπισθεν, γιατί στο χρήσιμο δεν αρέσει να ξεκινάμε την επίθεση. Ο Κουέστα, εντάξει, θα είναι στο τέρμα, δεν αλλάζει αυτό. Ο Βαλεριάνος είναι πιθανό να ξεκινήσει στα αριστερά. Παίζει να πάρει θέση του Κόρχουτ. Ο Βέλεθ, εντάξει, αυτό περισσότερο νομίζω, όχι λογικό, το που φανταζόμασταν όλοι και το περιμέναμε όλοι, ότι εκτός απρόπτου θα επιστρέψει δηλαδή ο Δελιζήσι και έτσι ο Ρόουζ θα κάτσει στον πάγκο. Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο, χωρίς να είναι ακόμα 100% σίγουρο και πρέπει να περιμένουμε την αυριανή προπόνηση για να το δούμε, να επιστρέψει ο Κωνσταντινίδης και να παίξει ο δεξιά άκρο της άμυνας. Μιλάμε δηλαδή για μια άμυνα που μπορεί να αλλάξει κατά 3/4 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Με τον Κωνσταντινίδη νομίζω ότι ναι, μεν έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις, αλλά υπάρχει πάντα ένα ρίσκο όταν ακόμα δεν έχει περάσει ένας μήνας καλά-καλά από τότε που είχε αδρομαστεί στη Λάρισα. Αισθάνεται καλύτερα, νιώθει καλύτερα το πόδι του. Το δοκίμασε σήμερα ο Παντελίδης και υπάρχει μια πιθανότητα να τον δούμε κιόλας κόντρα στον Αστέρα. Το θέμα είναι εδώ. Γιατί πέρα. Γιατί κάνεις update πρώτον το. Δεν το έκανα εγώ, μόνο του το έκανα. Πάτησε κάτι, δεν πάτησα τίποτα. Χρήσα, δεν ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ. Δεν γίνεται να μην πατήσεις. Ήμουν σε αυτό. Άρα δεν το πρόσεχες. Ήμουν σε αυτό. Έχει μηνύματα όμως και εκεί, συνάδελφε. Ναι. Δεν γίνεται, το πάτησες. Ναι, πριν εγώ μάλλον το πάτησα, ναι, πάτησα να μην γίνει. Ναι, μάλλον πρέπει να γίνει όμως από ό,τι φαίνεται και να επιμένει. Το θέμα είναι για τον Κουσανίδη, ναι. Ο αγωνιστικός χώρος ένα. Αν θα έχει βροχές και τέτοια δεν το βλέπω. Δεύτερον, από τη στιγμή που δήλωσε τον Τζανακάκη με την ΑΕΚ, αν είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον Κωνσταντινίδη σε αυτό το μάτς, ας το δήλωνες τώρα. Παρ' όλα αυτά, προφανώς το δοκίμασε ο άνθρωπος. Ναι, το δοκίμασε. Εγώ δεν νομίζω ότι. Αύριο θα φανεί. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει, ναι, ο Κωνσταντινίδης σε ένα τέτοιο μάτς. Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι που θα επιστρέψει, ναι, στον τραυματισμό του, με τη φυσιολογική φοβία που μπορεί να έχει ή οτιδήποτε άλλο, ναι, σε ένα μάτς τέτοιων απαιτήσεων. Κοίτα, ίσως το πάει ο και ο Βαλεριάνος έχει απόλυτα λογική. Λόγω του Καλτσά. Λόγω του Καλτσά και λόγω του γεγονότος, ναι, ότι θες λίγο περισσότερο και ο Κόρχουτ, αμυντικά, ναι, να είσαι σοβαρός. Και ο Κόρχουτ μας έδειξε από εκείνη την πλευρά ότι στις επιστροφές του. Και με δεδομένο ότι θα έχεις Φετφατζίδη, κατά θα έχεις Τόνσο, θα έχεις Λάρσον, θα έχεις Διγκίνη, θα έχεις Ματέο Γκαρσία, από αυτούς τους 5-3 μέσα στην ομάδα. Χρειάζεται και λίγο κάποιος να παίζει και άμυνα. Κάτσε, μου που έλεγα να Γιουνές στο τέλος. Ο Γιουνές είναι ο έκτος παίκτης. Δεν είναι οι 5 που θα είναι από τους οποίους 3 θα παίξουν εκεί πέρα. Και γι' αυτόν. Για την άμυνα πάντως τα δεδομένα με βάση και τις σημερινές δοκιμές είναι αυτά. Όσον αφορά την τετράδα, είπαμε μπορεί να υπάρξουν τρεις αλλαγές. Ο Δελίζης, εντάξει, παραμένει σταθερός πίσω. Στα χαφ δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Ο Μπάσα θα είναι με το Σιώπη. Δεν έκανε δίτερμα σήμερα ο Παντελίδης. Δούλεψε όμως ξεχωριστά την άμυνα και την επίθεση. Στην επίθεση
Εκεί κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, γιατί είχε σε κάθε θέση από δύο ποδοσφαιριστές. Δεν έδειξε σε ποιους έχει προτίμηση, ας πούμε. Αν έχει τον Ντιγκινή για την κορυφή, ή αν έχει τον Λάρσον. Αν έχει τον Φετφατζίδη για τα άκρα, ας πούμε, ή αν έχει πάλι στο Λάρσον. Το τσεκάρει ακόμα, το βλέπει, γιατί πλέον ο άνθρωπος έτσι όσο έχει μπόλικες επιλογές. Δόξα τω Θεώ. Ο σίγουρος είναι ο Ματέο. Ότι θα ξεκινήσει. Τώρα θα είναι στα δεξιά, αν παίξει ο Λάρσον από την άλλη πλευρά. Θα είναι στα αριστερά, αν παίξει ο Φετφατζίδης που ξεκινάει στα δεξιά συνήθως. Θα φανεί πώς θα γίνει αυτό. Για μένα, αν παίξει ο Κωνσταντινίδης, ο Ματέο θα πρέπει να είναι στα δεξιά. Και παίξει ο Βαλεριάνος αριστερό μπακ. Γιατί ο Βαλεριάνος αμυντικά κρατάει πίσω. Ο Κωνσταντινίδης και ο Τζανακάκης όχι τόσο, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ενδεχομένως ο Ματέο θα πρέπει να παίξει τη δεξιά πλευρά. Ο Φετφατζίδης έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές. Η βασική του θέση είναι δεξιός winger, για να μπαίνει με το καλό του πόδι προς τα μέσα. Είναι πολύ πιθανό να το δούμε στην 11. Θα τα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις, λένε οι άνθρωποι της ομάδας. Και μένει να φανεί και μέσα στο γήπεδο αν με το καλό ξεκινήσει τη Δευτέρα στην Τρίπολη. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα παίξει. Τώρα θα είναι βασικός αναπληρωματικός, το δούμε. Απλά έχει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα. Και ο προβληματισμός εισαγωγικά του Παντελίδη έχει να κάνει με την κορυφή της επίθεσης. Εκεί που υπάρχει ο Ντιγκινή, που τον έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, με τα θετικά του και τα αρνητικά του βέβαια, αγωνιζόμενος ως φόρο Γάλλος. Υπάρχει ο Λάρσον που δεν τον έχουμε δει βέβαια στη συγκεκριμένη θέση, τη γνωρίζει έως ένα βαθμό Σουηδός. Και υπάρχει φυσικά και ο Γιουνές, που ναι, μεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος, έχοντας χάσει αρκετές προπονήσεις και έχοντας μπει στο κανονικό πρόγραμμα μόλις την περασμένη Τρίτη. Εγώ θα έβαζα, ανάλογα και με το γήπεδο πάντα, ναι. Δεν γίνεται να το αφήσουμε απ' έξω να αφήσουμε απ' έξω την παράμετρο. Εγώ θα έβαζα πάντως με φυσιολογικό γήπεδο. Ναι. Δηλαδή που δεν θα είναι βαρύ, μπορεί να βρέχει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Αλλά με φυσιολογικό γήπεδο θα έβαζα το Φετφατζίδη αριστερά, το Ματέο δεξιά, ναι, ή ανάποδα. Μαζί σου. Ό,τι θέλεις. Εντάξει, παίζουμε και οι δύο, ανάλογα και το τι θες να παίξεις. Τον Τόνσο. Ναι. Και στην κορυφή θα βάζω τον Λάρσον. Και την Κιζέρη. Πιθανό σχήμα. Ναι. Και θα είχα έτσι, σε περίπτωση που δεν μου πάει καλά το παιχνίδι, δύο πολύ σημαντικές επιθετικές λύσεις, τον Ντιγκινή και τον Γιουνές στον πάγκο. Ο Άρης πλέον αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλαπλές επιλογές μεσοεπιθετικά. Ο Ντιγκινή θα μπορούσε να παίξει και θεωρητικά ως δεύτερος επιθετικός. Θα είχα και τον Μαρτίνες. Άρα θα είχα τρεις ποδοσφαιριστές από τους 7 στον πάγκο μου που μου δίνουν πολλαπλές μεσοεπιθετικές επιλογές. Και από εκεί και πέρα θα είχα τον αναπληρωματικό στόπερ μου. Θα είχα, ακούγεται φίλε, θα είχα την εναλλακτική μου λύση, τον Κορχούτ δηλαδή για τα αριστερά ή οτιδήποτε άλλο, ή δεξιά. Θα είχα βέβαια τερματοφύλακα ακόμα. Και έναν ακόμα χαφ στην περίπτωση που χρειαζόταν κάποιο, το Ματίγια. Αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον με όλους αυτούς τους καλούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ομάδα είναι και ένα θέμα το ποιους 18 θα έχει κάθε φορά ο Παντελίδης. Γιατί μπορεί μέσα στο παιχνίδι με τη Λάρισα να ψάχναμε να βρούμε επιθετικούς, αλλά τώρα ήδη, όπως άκουσες, αν βάλεις μέσα. Γιατί με τα Γιάννα, οκ, okay, αλλά έλειπε ο Γιουνές, έλειπε ο Κωνσταντινίδης, έλειπε ο Τόνσο, τρεις, έλειπε κι άλλος. Όχι, ο Βελετγύρης. Αυτή είναι. Αυτή ήτανε, από τους βασικούς τους θεωρητικούς, ναι. Έτσι. Άρα είχες τρεις παίκτες εκτός. Λείπει ο Σόουζα εδώ και καιρό. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνεται μάχη για την αποστολή. Τώρα ναι. Και έχεις παίκτες ικανούς μεσοεπιθετικά και αναγκαστικά και κάποιες φορές, ανάλογα με το τι παιχνίδι θα παίξεις, κάποιοι από αυτούς θα μένουν και εκτός. Θα μένουν και εκτός αποστολής. Άρα υπάρχουν πολλαπλές επιλογές για τον Άρη μεσοεπιθετικά πλέον. Έτσι. Μακάρι να τις εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο προπονητής. Mm-hmm.
και να πάρει η ομάδα ένα αποτέλεσμα την, την Δευτέρα. Μάλιστα. Ο Φετφαντζής μου λέει ο ένας είναι παίζει μόνο δεξιά. Γιατί παίζει μόνο δεξιά. Μπορεί να παίξει. Τι λες, δεν μπορεί να παίξει αριστερά και να συγκλίνει. Δηλαδή ο Κάλβο τι έπαιζε. Θα συγκλίνει με το κακό του πόδι βέβαια εκεί, αλλά οκ. Okay. Και η βασική του θέση είναι δεξί εξτρέμ. Αυτό έχει, σε αυτό έχει δίκιο ο φίλος. Απλά αν παίξει ο Κωνσταντινίδης από τα, από τα δεξιά, ας πούμε, θα πρέπει να έχει κάποιον που να το βοηθάει λίγο στο μαρκάρισμα. Εκτός αν δεν βάλει το Φετφαντζίδη να τον βοηθάει με το ισομαρκάρισμα και βάλει στον ένα το χάφ, ας πούμε, του δίνει τη διαγώνια κάλυψη και να καλύπτει τα κενά, άμα αργεί να γυρίσει ο Κωνσταντινίδης. Ή ο Τζανακάκης, ας πούμε, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Μια διαγώνια κάλυψη μπορεί να δώσει και ο Σιώπης κιόλας. Εντάξει. Θα δούμε. Αύριο νομίζω ότι θα φανεί σε μεγαλύτερο βαθμό έτσι, το τι σκέφτεται ο Παντελής ακριβώς για, για την επίθεση. Αλλά ίσως αυτό που λέει και ο Χρήστατος να την πληρώσει την κινήση εισαγωγικά με τις πολλές επιλογές που υπάρχουν πλέον για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Απλά τίθεται και ένα ζήτημα με, αυτό το, με αυτή την τετράδα που ανέφερες εσύ, ότι ο Άρης δεν θα έχει ύψος μπροστά. Είναι λίγο ένα θέμα αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο όχι μόνο στη ροή του αγώνα, αλλά και στις στατικές φάσεις. Και ο Ντιγκινή, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό έχει, είναι ένα θέμα. Έχει ύψος. Αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι. Από την άλλη, ναι. Έχεις όλους αυτούς τους, τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σου δίνουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, πολύ μεγαλύτερη ικανότητα στην κόντρα επίδεση. Και είναι τι θα παίξεις, αν θα προσαρμοστείς εσύ του αντιπάλου ή ο αντίπαλος είναι εσένα. Θετικό ότι έχεις μια ομάδα η οποία. Απ' την άλλη, λες δεν έχεις. Θα έχω το. Τον Βέλεθ. Ναι, ναι, ένα. Τον Δελιζήση. Δύο. Τον. Δύο, κλείσαμε, δεν έχει. Βαλεριάνο. Είναι κοντός. Κοντός είναι. Τον Μπάσα. Φίλε, χάφ είναι. Τι θες να είναι, 90. Ωραία, έχω τον Κουέστα. Δεν έχει τόσο πολύ τον αέρα ο Μπάς. Έχω τον Κουέστα. Είναι. Κάνω Κουέστα. Συγγνώμη να το σκέφτομαι. Κάνω Κουέστα, κάνω αυτό που έκανε ο Πασχαλάκης. Τι λες αυτό που λες. Πες μου λίγο, Αστέρας Τύπλος ποιος έχει. Τον Πασαλίδη. Ποιον? Τον Πασαλίδη. Ποιον Πασαλίδη, ρε. Τον Πασαλίδη. Ο Πασαλίδης είναι πιο κοντός από τον Μπάσα. Τριανταφυλόπουλος είναι τιμωρημένος, δεν παίζει. Ωραία. Ο Κότσιρας ο υψηλός δεν είναι. Ναι, πες μας. Άντε, για να ακούσω. Πες λίγο, φίλε. Ωραία, φίλε, περίμενε. Πες μας ποιος είναι ο ψηλός τους. Εκτός του Μανιά και του Ιγκλέσιας. Μανιάς, βεβαίως. Μανιάς Ιγκλέσιας. Άλλος. Γιατί πάντα προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις το αρνητικό του αντιπάλου για να αναδείξεις κάτι δικό σου, ας πούμε. Δεν πρέπει να έχεις ύψος. Δεν πρέπει να έχεις ύψος σαν ομάδα. Σου θέτω παραμέτρους. Έχεις μάθει 5 τετριμένα πράγματα, στα λέει κάποιος. Προφανώς όχι από τον Άρη. Συνέχιζε κάποιος φίλος σου τα λέει. Συνέχιζε να λες, έγινε Χρήσανθε. Στα λέει κάποιος και μετά τα λες και εσύ. Έγινε Χρήσανθε, ναι, δεν βλέπω εγώ. Μου τα λέει κάποιος. Έγινε. Έχετε μια λογική. Και σένα τα λέει κάποιος. Και σένα τα λέει κάποιος με αυτή τη λογική. Όχι. Και εμένα κανένας. Α, όχι, και εμένα κανένας δεν μου τα λέει. Πού ξέρεις ποιος ότι μου τα λέει κάποιος. Μα φαίνεται. Πρώτα απ' όλα μειώνεις ο συνεργάτης στον αέρα με κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Ποιος το μείωσε. Μην το μείωσες, ρε φίλε, γιατί λες ότι δεν τα βλέπει μόνος του και λες ότι τα λέει κάποιος. Μα είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις σκεφτεί. Καλά. Δεν έχεις δει την ομάδα του. Λες, δεν έχουμε ύψος. Ωραία, μπήκα και βρήκα το ύψος. Για να μιλήσω. Πασαλίδης. Δεν έχουμε ύψος. Ο Πασαλίδης έχει ένα 85. Πάμε παρακάτω. Ο στόπερ είναι αυτός. Α, ο στόπερ που λες ότι είναι πιο κοντός από τον τέτοιο να. Ο Μπάσα πόσο είναι. Τώρα κοιτάω τον Αστέρα. 1,83 είναι ο Μπάσα. Τώρα κοιτάω τον Αστέρα. 1,81 νομίζω. Ωραία, 4 πόντους. Άμα βάλει μια τάπα παραπάνω, το φτάνει έφτασε. Μια ζωή θα με εκνευρίσει στο θέμα της εντεκάδας. Μια ζωή. Βέβαια, φίλε. Δηλαδή, γιατί λες, μας λείπει το ύψος απέναντι σε μια ομάδα που επίσης της λείπει το ύψος. Μια ζωή. Άρα δεν χρειάζεται να προσαρμόσεις τα δεδομένα σου ανάλογα με το ύψος. Καταλαβαίνεις. Καλό είναι, υπάρχει πάντα όμως, δεν ξέρεις. Το ύψος. Φυσικά. Το ξέρω, ρε φίλε, είμαι 91. Έτσι. Α, κοίταξε, άμα είναι θέμα τέτοιο, επειδή σου λείπουν 3 πόντοι. Πηδάς ψηλά. Και χωρίς το ψηλά. Λοιπόν. Άρα. Εντάξει, άμα είναι να παίξει ο Κυριάκος Σαββίδης, δεν φυλάμε να παίξει ο Σιώπης. Είμαι ψηλός. Εγώ σου λέω μεσοπαιδευτικά. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Το ότι έχεις ένα θέμα στον αέρα. Θα μας πεις του Αστέρα του φιλούς. Το ότι έχεις ένα θέμα γενικότερα στον αέρα είναι σίγουρο. Είναι μια ομάδα κοντή μας. Θα λες από το καλοκαίρι. Α, κατάλαβα ποιος το λέει. Από το καλοκαίρι το λέει αυτός. Όχι, αυτό το βλέπω εγώ. Όχι, αυτό το βλέπω εγώ, Χρυσάνθ. Αφού αυτή είναι η ομάδα σου. Εντάξει, ναι. Γρήγορη, γιατί είχε ύψος με τον Κάλβο, τον Χαβίτο και τον Κόκε. Ποιον είχε δηλαδή τότε ψηλό σε εκείνη την ομάδα, την ομαδάρα που είχε. Σταύρο Λαμπριάκο.
Λαμπριάκος έπαιζε λιγότερα από μένα. Πάμε παρακάτω. Ρονάλντο Γκέρο. Το στόπερ μου λες πάλι, ρε φίλε, που το έχω και τώρα, δεν λυζήσεις. Πιο ψηλός είμαι. Όχι, δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί σου. Μα φυσικά δεν μπορείς να βγάλεις άκρη γιατί έχεις άδικο. Όχι, δεν έχω. Σου ξαναλέω λοιπόν, με εκείνη την ομαδάρα. Ναι. Πες μου λίγο ποιος ήταν ο ψηλός. Ωραία, κάνε μια ομάδα με 1,75 όλους εσύ. Κάνε έτσι μια ομάδα. Αυτό δεν θες. Ρε φίλε, πόρε Χρυσάνθη, πες μας ποιος ήταν ο ψηλός. Γέννησε επίτηδες στην κόντρα, αλλά το κάνεις πλέον ο σε βαθμό που είναι ευρύζομαι. Θα βγάλει τη σέντρα, ο Ρουίζ θα πάρει την κεφαλιά, 1-0 ο Άρης. Είχες ψηλό, Κάλβο από τα αριστερά, Χαβίτο από τα δεξιά, Κόκε πίσω από τον επιθετικό, έτσι, Ρουίζ, έτσι, ποιος είναι ο ψηλός. Έτσι. Και χαμένο το κύπελο το 8 και το 10. Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη Ζάτση. Από πού το χάσαμε το κύπελο? Και στο 58 είμαστε. Το κύπελο από πού το χάσαμε, από το ύψος? Από το ένα ήταν βασικά από το σιφάκι που ακόμα δεν πρέπει να έχετε την μπάλα. Άρα, από το ύψος το χάσαμε. Ναι, το είχε στη μία πλευρά. Εγώ σου ανέφερα μια λεπτομέρεια και εσύ την έχεις πλατιάσει, ρε Χρύσανθε. Ρε Χρύσανθε. Όχι, όπα, όπα, όπα. Εγώ αναφέρω μια λεπτομέρεια. Χαμηλώνουμε τον τόνο. Όπα, εγώ αναφέρω. Εγώ αναφέρω μια λεπτομέρεια. Εγώ αναφέρω μια λεπτομέρεια. Και εσύ, για να δώσεις ένταση στην εκπομπή, το πλατιάζεις μέχρι εκεί που δεν πάει. Ποδόσφαιρο είναι. Και σου λέω, ορθώς λες για ύψος. Έτσι. Ποιος είναι η άλλη ομάδα? Η άλλη ομάδα τι ύψος έχει? Έχει το Μανιά. Μανιάς γειτονιάς. Μανιάς εμείς το βγάλαμε αυτό. Εσύ βασικά. Ναι. Αυτό τώρα που κάνεις όμως δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Δηλαδή κάθεσαι τώρα και αντιδράσεις έτσι για έναν άνθρωπο που είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας. Άσχετα με οτιδήποτε άλλο. Για να βλέπετε τι τραβάω, έτσι. Γελάει, αυτός είναι. Αυτός είναι ο Χρήστος Αλτίδης, κύριε κύριε. Αυτός είναι και αυτός. Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη Ζάτση, για να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο στο πειθαρχικό. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα εκπομπής, θα πάμε μέχρι τις 7 βεβαίως, όπως συνηθίζουμε. All About Aris On Air στο Libero 107,4. Από εδώ λείπει το δεύτερο χαρτάκι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμούλες στο 2310-287-888. Κύριε Παπαδόπουλε, δείτε και τα μηνύματα. Μην έχει γίνει το όπως το χθεσινό που μας στέλνανε και δεν το διαβάσαμε. Και νόμιζα ότι το κάναμε επίτηδες ο φίλος ακροατής. Ανοίγουμε λοιπόν τις γραμμές, συζητάμε για το παιχνίδι της Δευτέρας, τι βλέπετε, τι θα θέλατε εσείς να δείτε από τον Άρη στο παιχνίδι της Δευτέρας, τι περιμένετε να δείτε στο παιχνίδι της Δευτέρας και μπορούμε να κάνουμε και ένα μίνι απολογισμό μεταγραφικό σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε κλείσει με το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα υπάρξει άλλη μεταγραφική κίνηση από την πλευρά του Άρη και με αυτή την ομάδα που έχει, αυτό το ρόστερ που έχει, θα πορευτεί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, για τα επόμενα δηλαδή 11 συνολικά παιχνίδια που δεν φαίνονται και πολλά, αλλά μπορούν να κρίνουν την παρουσία της ομάδας σε ένα ευρωπαϊκό κύπελο την επόμενη σεζόν. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές 2310-287-888. Πάμε στο πρώτο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σου Χρήστος, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Λοιπόν, ακούω τις σκέψεις του κ. Παντελίδη όσον αφορά για το παιχνίδι της Κυριακής. Έχει λογική η παρουσία του Βαλεριάνου στην εντεκάδα, γιατί πρέπει να θωρακιστεί η άμυνα, ιδιαίτερα τα πλάγια. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση το Βαλεριάνο όσον αφορά το αμυντικό παιχνίδι. Ναι, μεσοαμυντικά είναι θετικός ο Βαλεριάνος. Οπότε δεν ξέρω βέβαια την κατάσταση του Βετφαντζίδη. Συμφωνώ και εγώ ότι το σχήμα θα πρέπει να είναι. Η κατάσταση δεν είναι μια χαρά. Αρκετά καλή. Αρκετά καλή. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει. Να το κρίνει βέβαια και ο προπονητής. Οπότε η άμυνα είναι γνωστή πίσω η τετράδα με Βέλεφ και Βελιζίση και τα μπακ. Ξέρω εγώ Τζανακάκης και Βαλεριάνος. Ποιοι θα είναι. Μπορεί και ο Κωνσταντινίδης, θα δούμε. Ναι, Πάσα Σιώπης Τεγκινή, Φετφατζίδης, Ματέο Γκαρσία και Λάρσον. Α, τον Τόνσο εκτός τον αφήνεις εσύ. Ποιον τον? Τον Τόνσο τον αφήνεις εκτός. Δεν ξέρω, δεν έχω, τον Τόνσο έχω, το είχα, ξέρω την εικόνα του Τόνσο, δεν ξέρω μετά τον τραυματισμό του πώς θα είναι. Αλλά νομίζω ότι όταν μια ομάδα κερδίζει δεν αλλάζει, αν αλλάξει θα πρέπει να γίνουν όσο γίνεται λιγότερες αλλαγές.
δεν είναι καλό να αλλάζει μια ομάδα και μια ομάδα που κερδίζει, έτσι. Και αυτό είναι μια άποψη, ναι, αλλά είναι λίγο διαφορετικό παιχνίδι αυτό της Τρίπολης, εντάξει. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι πιο συμμαζεμένος πίσω στην άμυνα, γι' αυτό και υπάρχει παρουσία του... Ναι. Και υπάρχει και μια παράμετρο σε αυτό το παιχνίδι που ξεχάσαμε να την παρακαλύψουμε. Ο Παντελίδης αντιμετωπίζει μια ομάδα που την ξέρει αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Ναι, εντάξει. Και όσον αφορά για το άλλο να που είπε. Ξέρει και, και τα θετικά, αλλά ξέρει και τα αρνητικά και των παιχτών. Και ξέρει και τον Παράσο, γιατί δίπλα στον Παράσο ξεκίνησε την παρουσία του στους πάγκους ο Παντελίδης. Ναι, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και δύο λόγια τώρα. Άρα ξέρει και ο Παράσο τον Παντελίδη. Σίγουρα. Για αυτό που είπε ο Χρύσανθος, για τις μεταγραφές τώρα, μια κουβέντα θα πω. Ναι. Νομίζω ότι τον Ιανουάριο οι μεταγραφές ήταν εξαιρετικές, πολύ ποιοτικοί αυτοί που ήρθαν, και εάν αυτές οι μεταγραφές γινόταν το καλοκαίρι, νομίζω ότι ο Άρης θα κάνει πρωταθλητισμό. Δεν θα ήταν τόσο πίσω, δηλαδή να είναι τέταρτος, πέμπτος, νομίζω θα ήταν... θα κάνει πρωταθλητισμό. Προφανώς όμως δεν μπορείς να τους πάρεις όλους με τη μία. Ναι, εντάξει, τώρα έτυχε. Δηλαδή μπορεί, και τώρα χρειάζεσαι φορ, μπακ, θα τα πάρεις το καλοκαίρι αυτά. Νομίζω το καλοκαίρι δεξιό μπακ και σέντερ φορ. Αυτά τα δύο. Πάρ' τους δυο Σουηδούς. Α, ναι, οι δυο Σουηδοί είναι, δεν το θυμάμαι, ο Τόλμπεργκ, πώς λέγω, έχουν Χόλμπεργκ και Σούντγκρεν. Α, μπράβο, Σούντγκρεν. Είναι λίγο δύσκολο τα ονόματά τους. Ναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι ο Άρης έχει την δυνατότητα να παίζοντας έξυπνα με αντεπιθέσεις να κερδίσει το παιχνίδι με 0-2, γιατί και δύο ότι κιόλας η άμυνα είναι καλή. 1-0. Ας βάλουμε το 1. Ναι. Και μετά... Κράτα το 0. Λοιπόν... Άκου λίγο, θα κλειωμένη. Κράτα το 0. Ναι. Μέχρι το 94. Τώρα, ό,τι και να κάνεις από εκεί και έπειτα, και γκολ να μην βάλεις, καλό θα είναι. Ναι. Αν κρατήσεις το 0. Λοιπόν, έγινε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο επόμενος. Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Ήρθε ο Καβαδίας, πέσανε οι γραμμές, φίλε. Έχουμε άλλον Γιάννη μου. Ακάτσε ο Γιάννης μέχρι τις 7, Καβαδία. Άλλους δύο, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια. Χαίρετε. Ο Μάκης είμαι, γεια σου Νίκο, γεια σου Χρήσταθε. Γεια σου Μάκη. Λοιπόν, παιδιά μου, οι μεταγραφές όπως ήταν και το καλοκαίρι κάναμε καλές μεταγραφές. Εξίσου, αλλά δεν μας βγήκαν κάποιες μεταγραφές. Και τώρα αυτές οι μεταγραφές... Μεγάλο ποσοστό επιτυχίας είχαμε όμως. Τον Τόμψον δεν τον έχουμε δει ακόμα, θα τον δούμε. Ένα παιχνίδι τον είδαμε το Λεβαδιακό. Τον Τόμψον όμως τον ξέρουμε. Τον Τόμψον τον ξέρουμε. Όπως ξέραμε τον Τικινή, ας πούμε, το καλοκαίρι. Αδερφέ, Χρύσανθε, όλοι όσοι έρχονται στην Άρη έρχονται με περγαμηνές, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό δεν παίζουν μπάλα στον Άρη. Ένα περίεργο πράγμα. Κοίταξε, το καλοκαίρι, με βάση τις επιλογές που έγιναν, νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό... Είναι καλές οι κινήσεις. Κρίστα, εγώ δεν είπα τότε. Είδες, τι σου είπα, ότι δεν μας βγήκαν κάποιες μεταγραφές. Δεν διαφωνώ. Αν έπαιζε ο Κολάσο, αν μας έβγαινε και ο Μαυράη. Ναι, άμα έπαιζε ο Κολάσο και ο Μαυράη, θα ήμασταν δεύτεροι τώρα. Α, μπράβο, εγώ δεν σου είπα. Εγώ τι είπα κάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Ναι. Εμείς δεν είμαστε. Εγώ προσωπικά θα κατέβαζα, επειδή όλοι οι παίκτες είναι ανεβασμένοι. Προσωπικά, εγώ θα ξεκινούσα με τον Μαρτίνες μας και τον Τόμψον στα άκρα. Προσωπικά. Το Μαρτίνες. Εγώ θα βάζω το Μαρτίνες στη θέση του Τόνσαν, με ρωτάς. Ναι, εγώ δεν έβαζα το Μαρτίνες. Εγώ προσωπικά θεωρώ, και στο έχω ξαναπεί, Χρήσανθε, ότι ένας παίχτης για να αρχίσει να έχει παιχνίδια, για να αρχίσει να παίζει μπάλα, πρέπει να έχει παιχνίδια. Με 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά, δεν μπορεί. Στις αρχές συμφωνώ, δεν είχε τη φυσική κατάσταση όπως λέγαμε όλοι, ας πούμε. Okay, εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει περάσει ένας ολόκληρος γύρος. Έχουμε παίξει και 5-6 παιχνίδια στο δεύτερο. Θεωρώ ότι η φυσική κατάσταση του Μαρτίνεθ έχει έρθει. Και φαίνεται η διαφορά. Είναι ο μοναδικός παίκτης για μένα που σουτάρει πάρα πολύ έξω από την οργή. Αν και με εντυπωσίασε στο προηγούμενο παιχνίδι και ο Σιώπης βάρισε 2-3 σουτ και τα δύο ήταν πολύ καλά με συναισθία. Αλλά είναι ο παίκτης που θα σου κάνει το σουτ και θα είναι και καλό το σουτ. Ξέρεις τι, το Μαρτίνεθ εγώ το τοποθετώ σε μια κατηγορία με το Ματίγια, ότι είναι πολύ καλή όταν έρχονται στην διάρκεια του παιχνιδιού από τον πάγκο. Όχι, γιατί με τη Λάρισα πήγε πάρα πολύ καλά από την αρχή. Σε εκείνο όντως, ναι, είχε πάει. Μόνο εκείνο έπαιξε. Και δεν είναι μόνο αυτό, μετά μου τον είχε έξω. Αυτό δεν το κατάλαβα με το Λεβαδιακό. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν είμαι προπονητής. Έπαιξε ο Τόνσον, γι' αυτό τον είχε έξω. Τα έχει πει ο Χρήστατος 100 φορές. Συμφωνώ μαζί. Να σε καλά. Ξεκινούσα πάντως με Μαρτίνες, προσωπικά. Τον Τόνσον ούτε εγώ θα τον έβαζα, να σου πω την αλήθεια, τη Δευτέρα βασικό. Ορίστε. Τον Τόνσον ούτε εγώ θα τον έβαζα βασικό τη Δευτέρα. Θα προτιμούσα όμως τον Τικινή. Κοίταξε, ο Ντικινί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εμένα μου αρέσει, αλλά τον έχουμε κάνει λάστιχο προσωπικά. Λάστιχο.
Τον έχουμε ξεκινήσει από τα δεξιά. Τον έχουμε βάλει κέντρο. Τον έχουμε παίξει επίθεση. Τον έχουμε παίξει όπου θέλει. Κυρίως τον άξονα έχει χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό το πήρε όμως. Ναι, γι' αυτό το πήρε. Γιατί μπορεί να παίξει παντού. Νίκο μου, ο φίλος μας ο Δικίνη που είναι φοβερό, καλός παίκτης για μένα. Το καλύτερο παιχνίδι στον Ατρόμητο το έκανε από τα δεξιά. Έτσι. Μην είναι, δηλαδή δεν μπορεί ένα παίκτη να το βάζει συνέχεια παντού. Δεν εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα. Και όταν ναι, θέλει και ρυθμό, έχει δίκιο. Όταν τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει παίκτες που θα σου κάνουν τη διαφορά. Να είσαι καλά. Έχεις, υποτίθεται τους έχεις. Τώρα λέμε δεν τους έχουμε δει, ούτε Φετμπατζίδη είδαμε, ούτε Τόμσον είδαμε. Καλά τους ξέρουμε, δεν ήρθαν από τη Σουηδία και την Νορβηγία. Τους ξέρουμε και πιστεύω, Χρήστα, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι με αυτούς τους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι δεν χρειαζόμαστε πολλές μεταγράφες. Ναι, όχι, έτσι. Δεν κάνουμε το λάθος να φύγουν 10 παίκτες. Όχι, όχι, δεν θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ματέο. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ρόουζ που είναι δανεική. Κοίταξε, α πούμε κάτι. Για τον Ματέο δεν ξέρω πόσο είναι η ρήτρα του, αλλά σε έχω ακούσει πολλές φορές. 5,8 εκατομμύρια ευρώ είναι η ρήτρα του. Δεν μπορείς να τον πάρεις. Με αυτή τη ρήτρα φυσικά και δεν μπορείς. Άλλο πράγμα θα πας να κάνεις και το κάνεις ήδη. Θα το δούμε, άστο, θα έρθει το καλοκαίρι, θα δούμε. Μακάρι, μακάρι, δηλαδή, αν γίνει, να μην είναι επιτυχία. Αλλά τα 5,8 δεν υπάρχει πρόσφυγα στον Πάριο, άρχισε μέσα στο εκατομμύριο. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, τα λέμε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Έλα, εγώ είμαι. Μπράβο. Είστε καλά και οι δύο βλέπω. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Η ΕΚ προπονητική εκεί σήμερα η εκπομπή, έτσι. Πάντα. Μας αρέσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Γιατί να μιλάμε. Την άλλη εβδομάδα μιλήσουμε για άλλα πράγματα, ρε φίλε, που θα λένε. Να σας το πω κιόλας. Θα σκάσει σε καμιά 10 μέρες. Πώς ήταν αυτό του Αφηγηνιακός. Θα μπλέξει το Very Aris. Όχι όμως οι ομάδες. Προσέξτε, σας το λέω από τώρα για να μην σας έρθει η κεφαλιά. Θα πούνε στο Very Aris ο Καρυπίδης απειλούσε παίκτες της Βέρειας. Αυτό είναι το κόνσεπτ που ακούγεται στην Αθήνα, να ξέρετε. Επικοινωνήσαμε δορυφορικά, μου φαίνεται, κύριε Τζαλτίδη, γιατί ο σκοπός μου που πήρα τηλέφωνο ήταν να ρωτήσω τι γίνεται με την υπόθεση του Όφη. Τίποτα δεν θα γίνει, εγώ πιστεύω. Ορίστε. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα αθωωθεί. Α, το τιμολόγιο ήταν επιπιστώσει. Δεν ξέρω τι ήταν το τιμολόγιο. Μου ερώτησες κάτι, σου απαντάω. Και σου λέω ότι σε καμιά 10-15 μέρες η ίδια Επιτροπή Διοντολογίας θα καλέσει τον Καρυπίδη. Λέω εγώ. Και επειδή κάποιοι θα πάνε να το εκμεταλλευτούν για το Very Aris, θα πούνε ο Άρης και αυτό και τα λοιπά, δεν θα έχει εμπλοκή ο Άρης καμία. Είναι επί προσωπικού με τον Καρυπίδη, γιατί λέει έχει καταθέσει ένα παίκτη της Βέρειας, από ό,τι έχω μάθει, που τώρα μάλιστα παίζει στον Αστέρα Τρίπολης, ότι μπήκε ο Καρυπίδης και τους απείλησε και τους έβρισε. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν είναι δυνατόν να έχει μπει παράγοντα στα αποδεκτή και να βρισε. Όλοι καταλάβαμε ποιο ήταν αυτό. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Ναι. 15 μέρες απαγόρευση εισόδου στα κεφάλαια. Αλλά επειδή θα γίνει, θα το πάρουν. Ο Very Aris και χαμός και κίνδυνος και. Και μετά θα πούνε, α, οι ομάδες δεν έχουν εμπλοκή. Δες μας, σας το λέω από τώρα σήμερα, να ξέρετε, ναι, παιδιά. Ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε. Εκείνα τα η ευθεία βολή στο Πανετολικός Παναθηναϊκός, πού βρίσκεται η υπόθεση των δύο ομάδων στο με τιμωρία έδρας και αφαίρεση βαθμών, αφού είναι ευθεία βολή, εγώ Κακεντρέχη, πού βρίσκεται το θέμα. Τέτοιο, στην Κεσαριανή. Α, ωραία. Κατάλαβα. Στο πάμε παρακάτω. Α, η εξυγίαση. Πάμε παρακάτω, φίλε, για να μας πεις για τη Λίβερπουλ λίγο. Ναι. Είναι, η πρώτη με διαφορά είναι που είναι ισόβαθμη με τη City. Με ένα παιχνίδι λιγότερο βρεαστεί. Ναι. Πρόσεξε, ο οπαδός. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ του Μάντσεστερ υποστηρίζει τον Άρη του Μάντσεστερ. Πρόσεξε. Η ομάδα που έχει σήμα το πουλί δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ του Μάντσεστερ υποστηρίζει τον Άρη του Μάντσεστερ αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ΠΑΟΚ του Μάντσεστερ πέμπτος και ο Άρης δεύτερος. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, όλες οι φυσιολογικές ομάδες θα έχουν αυτά. Τώρα για κάποιους στύβεις η καμπάνα. Μιλάμε για τις φυσιολογικές ομάδες. Πάλι και κάτι ακόμα. Ναι. Ο κανονισμός του ποδοσφαίρου λέει. Γιατί ακούστηκε για το τελευταίο παιχνίδι. Στο προτελευταίο παιχνίδι, σαν γηπεδούχος, λέει ο κανονισμός. Όταν φεύγει ο άλλος μόνος προς την νηστεία και ο αμυντικός τον ανατρέπει και είναι τελευταίος, δίδεται κόκκινη κάρτα και όχι κίτρινη. Λέει. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι αλήτικο και βρωμερό άθλημα, στο 46 πρέπει να λήξει, στο 47 αυτός που είναι για τα αποδυτήρια κάνει και το 1-1. Αυτά δεν αναφέρθησαν. Όπως επίσης δεν αναφέρθησαν
ότι όταν κάνεις μανσέτα με το χέρι, δηλαδή όπως κάνει ο βολεμπολίστας να βγάλει την μπάλα με το χέρι, εντός της περιοχής την μπάλα, είναι πέναλτι. Ναι. Ναι. Και κάτι ακόμα για την ομάδα μας. Είναι άκρος απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό που γίνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες με τον κόσμο και την ομάδα στα δύο επόμενα παιχνίδια, για να πάμε να παίξουμε τα δύσκολα παιχνίδια εκεί που μας χρωστάει αυτή η ομάδα κάτι από τον πρώτο γύρο, και επίσης μας χρωστάει κάτι αυτή η ομάδα αυτό που έκανε να διορθώσει το λάθος που δεν διορθώνεται ακόμα και αν τα πάρει και τα τέσσερα αυτά παιχνίδια. Αυτό το λάθος που έκανε παραμονές Χριστουγέννων και κάναμε μαύρες γιορτές. Όποιοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Πάμε στον Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, φιλικό στο Παλέ στις 6 για τον Δημήτρη, τον φίλο του Άρη που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. 5 ευρουλάκια, Άρης, Ερμή, Λαγκαδά. Να γίνει και σχετικό θεματάκι παρακαλώ. Να το ψάξετε λίγο η μπασκετική μας. Έχουμε ώρα, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τι και ώρα είναι, ρε φίλε. Έχουμε γραμμές αυτή τη στιγμή. Ή θες να πάμε στο break. Ναι, να πάμε στο break, ξέρω. Περιμένει. Τότε βάλει Άλλη, μόνο την ώρα, θα ακούσουμε τους δύο και μετά θα κάνουμε το break. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ανατροπή δεδομένων, λέει, μένει ο Κάναντι. Γιατί πίστεψε κανένας ότι φεύγει. Που είπε μόνος του μπορεί να φύγω. Τι λες, ρε. Επόμενος. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Από Αργολίδα τηλεφωνώ και με Πανιώνης, μπορώ να μιλήσω στην εκπομπή σας. Βεβαίως, παρακαλώ. Βεβαίως. Ναι. Τι βεβαίως, ρε, πήρε ο Παοκτσής από το Ρέθυμνο προχθές. Ωραίος ήταν όμως, τι ωραία τα είπε. Ούτε που έπαιρνε. Αυτός όμως πήρε μετά και το βράδυ, τον άκουσα στη Μαρμίτα. Καλά, αυτό που δεν πεζόταν αυτή τη βδομάδα είναι το ύφος του Βασιλόπουλου όταν μιλούσε για το Άρης ΠΑΟΚ και σου είπε μη μιλάς για αυτό το παιχνίδι, λες και πώς ευνοηθήκαμε εμείς, ρε παιδί μου. Και πώς τη χάσαμε αυτή την εκπομπή. Είχε γράψει ο Κώστας ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ από τον Ιταλό. Ναι, μην το πούμε ούτε στον παπά. Ρε εσύ, πω, πραγματικά... Δεν παλεύονται οι άνθρωποι. Δεν παλεύονται. Μα ρε φίλε, είναι το επικοινωνιακό. Δεν είναι. Ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Δεν παλεύονται. Ρε, έδωσε ο άλλος πέναλτι. Την μπάλα έβγαινε out. Τη γύρισε τυφλά. Γκέλαρε. Το χέρι ήταν δίπλα στο σώμα. Έδωσε πέναλτι. Μην μιλάτε. Μην μιλάμε εμείς. Μόνο εσείς να μιλάτε. Όταν ο προπονητής κάνει την εντεκάδα, εμείς θέλουμε να μπουν οι φαντεζοί. Αλλά αυτός νομίζω θα πει στον Τεγκινή από σένα ξεκινάει η εντεκάδα. Γιατί ίσως. Θέλεις τα τρεξίματά του, τα είναι πολλά αυτά που δίνει αυτό το παιδί, δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Είναι εργάτης, είναι εργατάκος ο Τεγκινής. Δεν σε μαγεύει, αλλά σου κάνει τη δουλειά. Γιατί αν παίξουν αυτοί που ονειρευόμαστε εμείς, δηλαδή Τόνσον, Γκαρσία, Φετφατζίδης, θα έχεις ένα έλλειμμα στα μαρκάρισμα, ειδικά σε εκτός έδρας μάτς, και ειδικά τη στιγμή που δεν είναι έτοιμο. Ο Τόνσον είναι έτοιμος. Ναι, έτοιμος είναι. Δεν ξέρω. Εδώ είναι ο Κωνσταντινίδης έτοιμος. Δεν νομίζω να το ξεκινήσει. Εγώ νομίζω Φετφατζίδη και Σέντερφορη την κοινή ή Λάρσον. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Α, το δούμε στην πράξη. Πάντως έχει πολλές επιλογές. Δεν είναι προβλέψιμος πλέον ο Άρης, γιατί μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες ξέραμε ποια είναι από το 1 μέχρι το 11 και η 11. Και το ξέραν και αντίπαλοι. Αυτό, ναι, είναι ένα καλό χαρτί. Βέβαια. Είναι ένα καλό χαρτί αυτό για μας. Και έχεις και επιλογές. Δεν είναι καλά ο Τόνσο, βάζεις το Μαρτίνες. Δεν είναι καλά ο Μαρτίνες, βάζεις τον Κινή. Δεν είναι καλά ο Ματέο, βάζεις το Φετβατζή. Δεν είναι καλά ο Φετβατζή, βάζεις το Λάρσο. Εντάξει, ο Μαρτίνες είναι λίγο αδικημένος, γιατί μετά τη Λάρισα πάλι δεν μπήκε δεκάδα. Δηλαδή με το Λεβαδιακό βιαστήκαμε να μπει ο Τόνσο. Εκεί ήταν ένα λάθος μάλλον. Το παιδί ίσως πρέπει να πάρει. Σίγουρα ήταν λάθος με τον Τόνσο εκεί. 90 εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Ωραία τα λέμε εμείς. Ναι, αφού είδαμε το μάτς. Μα ο κανονικός Τόνσο τον πήραμε και καλύτερο από τον κανονικό Μαρτίνες. Φαντάζομαι. Έτσι είναι, έτσι. Άρα, απ' την άλλη, και ο Μαρτίνες έδειξε δύο πράγματα μόλις ήρθε ο Τόνσο. Παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για να κλείσω, για να μην καθυστερώ, είναι ότι με τις επιλογές που έχουμε πετυχαίνουμε ένα πράγμα. Μια μικρή ομάδα, άμα κάνει 2-3 συνεχόμενες νίκες, ξεφουσκώνει. Σου λέει δεν μπορώ να κάνω και τέταρτη. Πνίγεται. Όταν όμως οι παίκτες αυτοί που έχουμε πάρει, εμείς έχουν τέτοιο ανταγωνισμό, αναγκαστικά πας σε μεγαλύτερο level ομάδες. Δηλαδή όποιος παίζει, πρέπει να παίζει για να κερδίσει. Δεν τον παίρνει να πει έκανα 3 νίκες, τώρα δεν βαριέσαι, σας πάω για χ. Γιατί όποιος παίζει μέσα, πρέπει να κατοχυρώνει τη θέση του. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος από την ποιότητα που έχουμε μπροστά. Εγώ έτσι το βλέπω. Και το μόνο που θέλω Δευτέρα βράδυ είναι να πούμε έκτο μάτς που ο Άρης έχει δεχτεί ένα γκολ στα τελευταία 6 μάτς. Δηλαδή
να μην φάμε γκολ. Έτσι. Οκ, okay, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Μόνο το center for δεν ξέρω. Τι? Ποιο θα βάλουμε φόρο, αυτό να βάλω. Τους υπόλοιπους 10 τους ξέρω. Μην τους πεις τον Παράσχο. Ορίστε. Μην τους πεις τον Παράσχο, λέω. Όχι, το είπα, το είπα στον Νίκο Παπαδόπουλο όμως και δικαιώθηκα. Α, εσύ είσαι που τα λες τον Παπαδόπουλο. Ε, είναι αυτό που τα λέει. Δεν είναι έτσι. Ελά. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Η αλήθεια είναι σήμερα σε ένα τηλεφώνημα το οποίο είχαμε νωρίς το πρωί, βέβαια. Όπα. Ναι, μιλάτε πολύ νωρίς το πρωί. Μιλάτε και νωρίς το πρωί μαζί. Νωρίς το πρωί, βεβαίως. Εντάξει. Ναι. Αφού είναι αδελφός. Και είχε φωνή για Βαλεριάνο. Και μετά, όταν τελειώνει η προπόνηση, μαθαίνω ότι δοκίμασε το Βαλεριάνο και τον παίρνω και του λέω: ρε, του λέω, του λέω, είσαι μπροστά. Όχι, okay, αλλά με επιχειρήματα σου εκτίμησα γιατί θα το πει. Έχει λογική, γιατί είναι ο Καλτσάς από εκεί που πάνω κάτω. Με γιουνές για τα στημένα. Αυτή είναι πολύ καλή στημένα, σου ξαναείπα. Άμα τους παρατηρήσεις, είναι πολύ δυνατή στα στημένα. Παίζουν πολύ αντεπίθεση, πάρα πολύ, γιατί έχουν μανιά γρήγορο και Καλτσάς τους δύο μπροστά. Έτσι. Και με στημένα. Τίποτα άλλο. Άμα παρατηρήσετε, δεν έχουν βάλει γκολ σε επίθεση κάνει. Είναι είσαι πάντα επίθεση, ναι. Είσαι σημαίνω. Είναι μια ομάδα που με τον Παράσχο πλέον βασίζεται κυρίως στα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών της. Και δεν είναι τη... το 60% του. Εγώ τους έχω δει και της με. Τη λείπει το πλάνο πλέον, όπως ας πούμε ήταν με τον Παντελίδη. Που κάποιοι λέγανε για τον Παντελίδη, ας πούμε, επί Παντελίδη βασικά ο Αστέρας στα αποτελέσματα που είχε κάνει στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ας δούνε τα πρώτα τα αποτελέσματα του Αστέρα στα τελευταία παιχνίδια του πρώτου γύρου. Πώς πήγε, που είχε 4 συνεχόμενες ήττες. Και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε τον Απόλλωνα Σμύρνης 0-2. Εντάξει τώρα. Άμα δεν βάλει το Γιουνές, θα έχουμε θέμα στο στιγμένο. Το Γιουνές μπορεί να το βάλει και στη διάρκεια του αγώνα. Γενικά, πάντως, ή θα παίξει σίγουρα αντικοινή, σίγουρα, γιατί δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα διαφορετικά με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει ένα με Φερβατζίδη, Λάρσον μπροστά, Μαρτίνεθ πίσω και Γκαρσία στο πλάι. Έχει μια βάση. Όντως, έτσι είναι, λέω, έτσι είναι. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανεβαίνουν ο ένας πάνω στον άλλο και πάνε και παίζουν στο κόρνερ μαζί και μαρκάρουν δύο. Δεν γίνεται. Οπότε, μάλλον με Γιουνές. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ας φάω ένα γκολ στον αέρα και ας βάλω 3 χαμηλά. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά... Όχι. Εντάξει, δεν γίνεται. Και θα κερδίσουμε κόρνερ και δεν ξέρουμε να κάνουμε την μπάλα. Ή στημένο έξω την περιοχή. Ένας τρόπος που στον είπα τον πρωί για να δώσεις ύψος στην ομάδα, αν παίξεις με αυτή τη σύνθεση μπροστά, είναι στο δεξιάκρο της άμυνας να μην βάλεις ούτε τον Τζονακάκη ούτε τον Κωνσταντίνο. Βάλεις το Ροζ. Πάλι ρε φίλε, πάλι είσαι ένας Έλληνας ψηλούς. Έχεις έναν εξτρά με το Ροζ να παίξεις δεξιμπάκ που δεν τον βάλει. Άμα δεν παίξει ο Ντικινή, δεν παίξει ο Γιουνές, ποιος θα μαρκάρει. Εντάξει, απ' την άλλη, ποιοι είναι, ρε φίλε. Η ίδια γιατί ομάδα έχουν κι αυτοί. Τέτοια με ύψη έχουν. Δεν έχουν, ρε φίλε. Έχουν δύο-τρεις ψηλούς και όλοι άλλοι. Ποιον? Έχουν τον Μανιά, έχουν τον άλλο στο κέντρο που είναι φωτιά. Τον Ιγκλέσια, τον είπα. Και τον Πασαλίδη. Τρεις είναι. Και έχουν και ένα ακόμα center back που είναι πολύ καλό. Ποιον, ο Πασαλίδη είναι. Ο Τριανταφυλόπουλο είναι τιμωρημένο. Εντάξει, είναι. Μοιάζουν οι ομάδες, μοιάζουν, εντάξει. Πολύ κοντή ομάδα, θα είναι πολύ κοντή ομάδα. Ο Αστέρας κοντή είναι. Αχ, τι να σου πω τώρα. Αλλά και ο Μπάσα δεν είναι, κανάς. Στο τέτοιο, εντάξει, θα μου πεις, δεν θα μακάρει το Center Four. Θα μακάρει τον Ιγκλέσιας. Δεν μου βγαίνουν λίγο. Θα μακάρει τον Ιγκλέσιας. Το ψηλός δεν σημαίνει και καλός με το κεφάλι. Εντάξει, αυτό το ψηλό ρε φίλε είναι καλή με το κεφάλι. Ο Μανιάς, πούμε, δεν είναι καλός με το κεφάλι. Εντάξει, γι' αυτό βάζει το Βέλεθ, ρε φίλε, για να τον παίξει γρήγορα. Όχι, για να τον παίξει γρήγορα. Όχι, θα χαλαρώσει. Και για να τον παίξει την πρώτη πάσα. Δούμε, και για το κλέψιμο. Τέλος πάντων, 0-2 είναι τώρα. Α, εντάξει. Τελειώσαμε. Έγινε φίλε. Λέει, εντάξει, 0-2. Σε ποια λεπτά για να μην μιλάω στα υπόλοιπα, να μιλήσω μόνο εκεί. 0-2 ρε φίλε. Εντάξει. Πρόσημα. Έγινε. Κοίταξε, έχω νίκες γενικά εκεί πάντως. Εσύ θα πας εσύ. 1-2 με τέτοιο έχω πάρει. Μία νίκη έχεις
στα 7 παιχνίδια. Πώς λέει το τερματοφύλακα που ήμουν εγώ εκεί. Ναι, μία νίκη. 1-2 με 10 παίκτες ο Άρης. Και την απόκριση του Χουάνμα. Ποιος είχε φάει την κόκκινη και πώς λένε την τερματοφύλακα. Ο Χουάνμα είναι ο τερματοφύλακας που πιάσε το πέναλτι και την κόκκινη την είχε φάει ο Καστίγιο. Ο Καστίγιο Βιτόλο. Ο Βιτόλο ήταν εκεί. Ποιο Βιτόλο, ρε. Ο Βιτόλο είναι τραυματισμό σε άλλο ματς. Χάσαμε ένα 0 εκείνο. Ο Βιτόλο παλιά. Ναι, ναι. Ναι, ρε, φίλε. Βιτόλο παλιά. Κόκκινη κάρτα ο Καστίγιο έχει φάει. Μάλιστα. Διαιτητή Κωνσταντινέα. Αυτό το ματς το οποίο το βλέπαμε στη Θέρμη, με στο σύνδεσμο και εγώ το άκουγα. Άκουγα ένα διαφωνάκι. Και πετάθηκα πιο γρήγορα από όλους όταν επέκρισε το πέναλτι. Συνήθως έτσι γίνεται. Το ραδιόφωνο είναι πιο γρήγορο. Ναι. Τέλος πάντων. Έγινε. Έγινε. Bye. Έχουμε άλλους, Βασίλη. Ωραία, άρα πάμε στο διάλειμμα. Για να γυρίσουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Μπράβο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. All About Aris on Air. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές για κανένα δεκαλεπτάκι ακόμα. 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. Ποιους θα βάζετε εσείς μεσοεπιθετικά στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί υπάρχει ένας γρίφος για τον Σάβα Παντελίδη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο προπονητής του Άρη, όπως έδειξε και η σημερινή προπόνηση. Περιμένουμε την αυριανή. Πολλοί συνδυασμοί, πολλοί υποψήφοι για τις τρεις θέσεις πίσω τον επιθετικό και τον επιθετικό. Από εκεί που δεν είχαμε επιλογές πλέον, δεν ξέρεις ποιο να πρωτοβάλεις, γιατί θυμίζω δεν είναι πολύ μακριά το παιχνίδι με τη Λάρισα που ο Κόρχοτ έπαιζε αναγκαστικά εξτρέμια γιατί δεν είχε άλλον. Και τώρα δεν ξέρεις ποιος να πρώτο ξεκινήσει στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Αστέρα. Όποιος και να ξεκινήσει, είναι δεδομένο πλέον ότι υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν οι επιλογές και φαντάζομαι ότι συμφωνεί και ο επόμενος φίλος, στον οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εσείς είστε, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Διπλό σκέτο είναι, μη στεναχωριέστε. Διπλό. Δεν υπάρχει. Και σκέτο κιόλας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Κοίτα. Πάντως ναι. Εκεί στο Λίμπερο, παιδιά, όλοι μαζί και βάζω και τον εαυτό μου σαν αυτό που κάναμε αυτή την προσπάθεια για να κρατηθεί ψηλά. Μαζέψαμε το γάλα και το δώσαμε μία. Αυτά που ακούγονται, εγώ νόμιζα άκουγα άλλα ράδια χθες. Με τον Ζαγόρα και με αυτόν τον καθηγητάκο. Τι εννοείς? Τι εννοώ, Νίκο? Εντάξει, να σου πω κάτι πρώτον, πρόσεξε με λίγο. 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 Πρώτα απ' όλα, δεν είναι σωστό να μιλάμε και να σχολιάζουμε άτομα τα οποία δεν είναι παρόντες. Μίλησε και με το ένα είναι αυτό. Εντάξει. Ναι, αλλά κάνουμε τέτοια προσπάθεια να μείνουμε σε ένα. Ο Γιώργος έδωσε το βήμα και κάποιοι άνθρωποι μίλησαν και κατέθεσαν τις γνώμες τους. Αυτός το έβγαλε. Το έβγαλε ο Ζαγόρας πρώτος. Το έβγαλε πρώτος ο Ζαγόρας. Γράφτηκε. Δεν γράφτηκε. Μιλές καθηγητάκος. Καθηγητής. Εγώ θα έβγαλα μέσα από το κανάλι εκεί τη στιγμή αν ήμουν εγώ παρουσιαστής θα είχα φύγει. Όχι. Έλα. Να σου πω. Άστο, μην ασχολείσαι άλλο με αυτό το θέμα. Με τον πόνο μου γιατί πικράθηκα πάρα πολύ. Άστο, τελείωσε. Με ξεφτέλησε πάρα πολύ αυτό. Ρε παιδιά, σε ξεφτέλησε τώρα ένας άνθρωπος. Γιατί εγώ δεν βάζω τον Γιώργο. Βγήκε ένας άνθρωπος που βγήκε τη γνώμη του. Έτσι, δηλαδή, ο Γιώργος δίνει βήμα. Περίμενε! Άσε με μένα. Ένα λεπτό. Δώσ' με μένα και μετά πες ό,τι θες. Άκουσε με λίγο. Βγήκε ένας άνθρωπος που βγαίνει χρόνια στο Λίμπερο, έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος έδωσε το βήμα. Εγώ δεν θα το ξανακούσω. Αυτόν τον άνθρωπο τέρμα, αυτόν τον σταθμό τον άκουγα τον Γιώργο. Έλα, ρε φίλε τώρα. Έλα, ρε φίλε τώρα. Μην κρίνεις έτσι τώρα. Επειδή είπε ένας άνθρωπος κάτι τώρα, δηλαδή τι σημαίνει. Όχι, είπε, το συνεχίζει και σήμερα. Το συνεχεί, λέω, θα και να τον ακούσω, ρε, θα συνεχεί. Κλείνω τώρα, δεν άντε. Φίλε, γιατί δεν του συμφέρει, τον κύριο καθηγητή να ασχολείται με την ήττα στο Κύπρο των Παναγιών. Πιο πολύ το Γιώργο με έκανε. Ο Γιώργος τι έκανε, ρε φίλε, τώρα ο Γιώργος, εντάξει. Πιο πολύ μου έκανε, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Γιατί όχι. Ο Γιώργος, να σου πω κάτι, είναι ένας άνθρωπος που τουλάχιστον εδώ πέρα δεν παίρνει. Να βάλει στην ίντρικα όπως κάνει. Δεν παίρνει πλευρές. Δεν παίρνει πλευρές. Όχι, ρε φίλε, αυτό δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Αυτό έκανα εγώ τόσο αγώνα, προσπάθεια για να μείνει εδώ, γιατί κάνω σε εσάς τους δύο και να μου κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμείς κάτι, να σου πω κάτι. Δηλαδή αν είχαμε σχέση με τον Ολυμπιακό, καθηγητή, παίξαμε τόσους τελικούς, παίξαμε τον Παράζ.
Παίξε με τον Μπαράζ. Δεν θα μπορούσε το να πρόβλημα... μας δώσει κάτι Ολυμπιακός. Άκουσε με λίγο. Το πρόβλημα λίγο. Είναι... Όχι, το μιλάω, πρόβλημα... σωστά ή δεν μιλάω. Ρε, σωστά μιλάς. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο είπε ο Κούγιας. Ας τη λέει οποιοδήποτε άλλος. Ας τον Κούγια. Γιατί ας τον Κούγια. Περίμενε, τι ας τον Κούγια. Περίμενε, τι ας τον Κούγια. Αλλά από τον Κούγια ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Ο Αγόρας πού το έμαθε ότι είναι αλήθεια και το έβγαλε στη φόρα. Μα δεν είπε κανένας την αλήθεια, ρε φίλε. Και ή το έβγαλε στη φόρα και ξεφτιλίζει ένα ολόκληρο λαό. Μα Αγόρας το έβγαλε στη φόρα, ρε φίλε. Αυτό βγήκε. Από τις δηλώσεις του Κούγια βγήκε, ρε φίλε. Ποιο Γιώργο όχι, τώρα. Στο ράδιο, γιατί να το βγάλει. Έλα, άλλαξε θέμα γιατί δεν τα λες καλά. Πάμε παρακάτω. Γιατί ρε Γιώργο Νίκο δεν τα λέω καλά. Δεν τα λες καλά, ρε φίλε. Ε? Μα δεν το βγάλω ο Αγόρας. Αυτή την ομάδα βρήκε να πει για αυτή την ομάδα. Που μας έχουν πολεμήσει οι πάντες. Άκουσε με λίγο. Εθνική, ο Κούγιας τα είπε, ρε φίλε. Ποιος Αγόρας και ποιος Φρουτόπουλος το έβγαλε στον αέρα τώρα. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Ο Κούγιας έκανε τις δηλώσεις και το πήραν κάποιοι και ασχολήθηκαν. Άλλο τον άλλο το άλλο. Το θέμα όλη είναι αυτό. Όλη μέρα μας πολεμάς τα δίπλα τα ράδια. Όλη μέρα μας ξεφτιλίζουν. Να με πήγει ο Σουφάκη ο καθηγητής τώρα. Να με πήγει ο Σουφάκη τον Άρη. Δεν του συμφέρει να ασχοληθεί με το 2-1 στον Πανιόνιο. Πήγανε το πανό και το κρεμάσανε να πούμε σαν ξελιγωμένοι. Στο Βόλο, αυτό θα πες τώρα, πες τώρα ένα πιθανό σχήμα. Εγώ για να ακούσω ξανά αυτό το πες τραγώ, τώρα, πες τώρα. Δεν θέλω να μιλήσει άλλος όταν τώρα. Θα, Ζαγόρα αν θα ακούς. Μιλήσει, άκουσε θα λίγο, Ζαγόρα θα ακούς. Όταν βγαίνει ο καθηγητής, χαμηλώνε το. Και μετά δυναμώνε το πάλι. Ρε, φίλε, δεν μπορώ πες τώρα ένα πιθανό σχήμα μεσοεπιθετικά για την Δευτέρα. Τι θες να δεις μπροστά. Εγώ. Ναι. Εγώ το έχω κάνει, εντάξει, δεν υπάρχει. Ποιο. Αλλά όπως είπε και ο προηγούμενος ο φίλος, ένα ψηλό θέλει μπροστά. Θέλει ένα, ναι, θέλει. Ότι ένα ψηλό θέλει. Αν όχι το UNESCO, την κοινή το θέλει. Εγώ έλεγα για αυτό που λέγατε εσείς με τον Χρύσανθο. Ναι. Αλλά θέλει ένα ψηλό γιατί και πίσω να γυρνάει στα κόρνερ. Δεν έχουμε. Θέλει. Στα κόρνερ. Να, εγώ το UNESCO θα έβαζα. Δεν πειράζει. Εντάξει, και τι έγινε που έχει να πει. Σα ίσα θα είναι ξεκούραστο. Ο UNESCO, άμα τον βάλει, θα πρέπει να τον βγάλει κάποια στιγμή. Εντάξει. Γιατί δεν είναι για 90 λεπτό ακόμα. Α το βγάλει μετά. Αλλά ξεκινήσει με το Φετβατζίδη που τώρα θα ξεσχιστεί αυτό, το πιστεύω. Αυτό τώρα θα τα δώσει όλα. Όπως μου είπε και ένας γνωστός μου, βέβαια πιο πολύ με την ελπίδα του ότι να δεις λέει που ό,τι έχασε στον Ολυμπιακό λέει, θα το βάλει τώρα λέει στον Άρη. Ναι, Νίκο, είναι επικραμμένος πάρα πολύ. Έχει πέσει η αξία του τώρα αυτός και θέλει να δείξει. Κοίτα, έχει ταλέντο το παιδί. Ένας ποδοσφαιριστής που πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία και αυτό ήγε για τον Μπρίλιοβιτς είναι ναι. και σε παραγωγικές ηλικίες. Καλό, νομίζω, καλό περισσότερο νομίζω κάνει στο τραπεζικό του λογαριασμό. Επιλογή του καθενός είναι βέβαια. Εντάξει. Εμάς θα βοηθήσει, εγώ πιστεύω. Μακάρι, γιατί θα είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είδες αυτές τις πρώτες προπονήσεις κάνει τη διαφορά. Και άμα δεις τον Ζαγόρα, εγώ δεν έχω έτσι. Πες να το πάρει λίγο αλλιώς και όλα εντάξει. Έλα. Αυτό τον Άρη πολύ με πειράζει. Όταν θα βγαίνει ο καθηγητής θα το χαμηλώνει. Λίγο σε είμαι 63 χρονών, ξέρεις από πόσο χρονό βλέπω τον Άρη. Δεν είδα ποτέ να τον ευνοούν σε τίποτα. Επειδή ο Γιώργος έχει ανοιχτές γραμμές. Άκουσε, επειδή ο Γιώργος έχει. Ο Άρης δεν είπα καν, λέει για κατά του Πάου. Δεν πρέπει να πει και για τον Άρη. Ο Άρης δεν ακούστηκε ποτέ. Ρε όλων τα λέει. Ο Πάου ακούγεται. Ο Πάου είχε τον Παμπορίδη και τον Σταυρίδη. Τα έχει πει. Ναι, ρε φίλε. Τα έχει πει. Αλλά όχι να με τον Άρη, άσε ρε φίλε, όταν θα το κάνουμε τότε πες μας. Όταν θα γίνουμε γιατί και εμείς. Γιατί νομίζεις ότι ο Ζαγόρας χαρίζει τους παουξίδες. Πες μας θα θέσαι, όσο είμαστε θα μας λες να πούμε εκεί ότι είναι καθαρή ομάδα. Τελείωσε. Δευτέρα βράδυ ζούγκλα. Να είσαι καλά. Καλά. Έλα, άντε, γεια. Άντε. Έχουμε άλλον έναν ακόμα. Για δώσ' τον Αρμπίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Παππού μας κούρασες, με τους ακούς καθόλου. Εγώ δεν ακούω εκπομπή που δεν έχει Άρη μέσα, τέρμα τελείωση. Δεν ακούς ρε φίλε μου. Λοιπόν, η απάντηση για όλους αυτούς είναι μία. Διπλό ο Γαύρος μεθαύριο. Διπλό εμείς μέσα στο Κοτέτσι ξανά. Όπα, έλα, όχι τέτοια. Μη μου τα κάνετε αυτά στις καθυστερήσεις που παίζουμε τώρα. Εμείς υποτίθεται ότι έχουμε ένα επίπεδο. Το παίρνουμε πίσω. Διπλό κι εμείς ναι. Και όλοι αυτοί κόλκα, στρέγια, καθηγητές και δεν ξέρω εγώ τι συμμαζεύεται στο 90 που θα κάνει ο ΦΕΤΠΑ το 1-1 μέσα στο Καραϊσκάκι και θα τους δώσουμε το πρωτάθλημα, θα πανηγυρίζουν και θα γαλιάζουν και θα φωνάζουν Άρη όλες. Η καλύτερη απάντηση για αυτήν. Και αυτό είναι ωραίο σενάριο, ναι, όντως. Εμείς θα τους κόψουμε το πρωτάθλημα μεθαύριο και θα τους το δώσουμε πάλι. Έτσι γιατί είμαστε καλό ψυχή. Αντεπάρτε το. Λοιπόν, όποιος θέλει ας βάλει ο Παντελίδης, εγώ δεν είμαι προπονητής. Ναι. Μπορεί να θέλω να βάλει και τον Κουέστα επιθετικό, αλλά ο Παντελίδης ξέρει θα βάλει αυτούς για να κερδίσουμε. Απλά πράγματα. Έτσι. Έγινε. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία. Κλείνουμε σιγά σιγά. Τι ώρα πήγε, ρε φίλε. Πω, παραπέντε πήγε. Τραγικό. Ο άλλος έχει φύγει. Παρασκευή. Φιλάκια. Θα λείπει κιόλας τώρα. Θα λείπει Δευτέρα. Θα λείπει Δευτέρα. Και θα λείπει και μετά.
Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα για μία ώρα, 5 με 6, με λίγο pre-game του Αστέρας Τρίπολης Άρης. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.